Και μια και μίλησε για τον κύριο Κασελάκη, είχαμε την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή του μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι, που έχει πολλέ συνέντευξει. Ναι, εντάξει, ήταν μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο. έτσι Εννοώ για γιουβαρελάκια, εννοώ για ναι. γυμναστικέ. Εδώ όμως ήταν πολιτική, Εδώ η πρώτη ήταν πολιτική. Πολιτική. <χαι> τι έκανε τάκι ο κύριο Κασελάκη, Αρχικά πρέπει να σου πω ότι προσπάθησε λίγο να κωδικοποιήσει τι θέσει του. Ε, Μιλώντα για κοινωνικό κράτο, για δημόσια υγεία, για πάταξη διαπλοκή, είπε ουσιαστικά ότι θέλει α, τα νέα μέλη του κόμματο να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή πολιτική. Προσπάθησε δηλαδή να κωδικοποιήσει mm -hmm. με έναν τρόπο τις θέσεις του. Από εκεί και πέρα, επέριψε ευθύνε στην κυβέρνηση για τη διαχείριση τη καταστροφή, είπε ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγέ στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Ε, Θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι πρόβλημα η απουσία του από τη Βουλή. Σε αυτό το σημείο εξήρε και όλα στον κύριο Φάμελο, ναι. τον ρόλο που θα έχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εκείνος στη Βουλή, ο κύριος Κασελάκης, αν μπορούσαμε έτσι να τα σχηματοποιήσουμε στην κοινωνία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ε, Για την ώρα, γιατί... Οι εκλογέ είναι σε τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα εκπροσωπείται από τον επικεφαλή του στο, στο κοινοβούλιο. Μου μοιάζει λίγο δύσκολο θέμα. και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να, να γίνει αυτό. Σίγουρα. Ε, απασχολεί σαν εμένα ενδεχομένω ε, και άλλου. Έχει ακούσει και το σενάριο βέβαια ότι το συζητάνε και το βλέπουν. Μήπω πάει στι ευρωεκλογέ και έχει θέση θεσμική ω Ευρωβουλευτή ο κ. Κασελάκη ναι, του χρόνου. Πολλά τα σενάρια. Παίζει και αυτό. Πολλά τα σενάρια και πολλέ προκλήσει που έχουν να αντιμετωπίζουν. Έτσι, υπενθυμίζουμε ότι έχει μπροστά του ουσιαστικά ο κ. Κασελάκη ε, την άλλη εβδομάδα ο ανασχηματισμό των τομεαρχών. Mm -hmm. Των ε, νέων τομεαρχών του ΣΥΡΖΑ αλλά και ο νέο ρόλο του κ. Πολάκη έτσι, που, δημι... που δημιουργεί ναι. πρόβλημα και εσωτερικέ αντιδράσει ο ρόλο που θέλει να του δώσει σύμφωνα με τι πληροφορίε. Να σου πω, Τάκη, ότι ο κ. Κασελάκη επίση είπε ότι ε, δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θέλει αυτό να το ξεκαθαρίσει. Ε, είπε ότι υποστηρίζει μια ουσιαστικά σύμπραξη με ξένα πανεπιστήμια, τη συμπράξη με τα ξένα πανεπιστήμια. Ε, μίλησε πολλές φορές με για μια. ένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μίλησε πολλέ φορέ για μια πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Και αν το συνδυάσει αυτό και με ε, τι απαντήσει που έδωσε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, mm -hmm. ε, που ουσιαστικά τι είπε, ότι στη Χάγη δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, mm -hmm. έχουμε να συζητήσουμε μόνο την υφαλοκρηπίδα ε, και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να ως, έτσι θέλησε δηλαδή να, να πει ότι οι θέσει του σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι κοντά στι θέσει του κ. Τσίπρα, mm -hmm. ε, του προκατέχου του. Ε, για το κίνδυνο διάσπαση είπε ότι στη δική του σκέψη τουλάχιστον δεν υπάρχει ε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι θέλει να συναντήσει όλα τα στελέχη α, του κόμματο και τον κύριο Φίλη. Έτσι, υπενθυμίζουμε ότι είχαν ένα θερμό επεισόδιο. Για την ώρα, αν τα βάλει κάτω σε ένα τραπέζι και απλώσει τα ονόματα και τι δηλώσει, είναι προφανέ ότι έχουμε δύο διακριτά στρατόπεδα. Από εδώ οι νικητέ, από εδώ οι τιμένοι. Δεν έχουν συναντηθεί ακόμη. Δεν έχουν βρει. Ε, δεν έχει γίνει ώσμωση, ή τέλο πάντων των μεν με του δε. Ναι, και αναμένουμε με ενδιαφέρον τι σχετικέ εξελίξει. Όσον αφορά τώρα για την ακρίβεια, είπε ότι μία πρώτη λύση θα ήταν η μείωση α, του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση. Ε, Θέλει να σχολιάσει το θέμα τη επενδυτική βαθμίδα, λέγοντα ότι για ποια ουσιαστικά επενδυτική βαθμίδα μου μιλάτε, όταν οι δημόσιοι πάλι δεν έχουν πάρει αυξήσει από το 2010. Α, έτσι, Και επίση πρέπει να σου πω ότι αναφέρθηκε ε, και στον κύριο Θεοχάρη. Ε, θυμίζουμε ότι ο κύριο Στυδιοχάρης εδώ στο κανάλι της ε, ναυτεμπορικής είχε κάνει κάποιες... Πέταξε μια μικρή βόμβα. <laughs> Πέταξε μια μικρή βόμβα. Τρώγανε <laughs> μετά να τη μαζέψετε. Ακριβώς. Τι διώσε. είχε πει στη Nicole, ότι στην Νικόλ ότι η ιστορία με τους ελεύθερους επαγγελματίε θα τη δούμε μήπως... Ε... Αυξηθεί η φορολογία ναι. των ελεύθερων Βάλμε, επαγγελματιών. Ναι. Ουσιαστικά είπε πω δεν μπαίνει σε τέτοιες ε, σκέψεις. Ε, πως ο κύριος Θεοχάρης πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και μάλιστα μνημόνευσε τάκι και μια κοινή του παρουσία εδώ πριν από καιρό. Να, ε, να δούμε τη δήλωση. Μπορούμε ή? να δούμε τη σχετική δήλωση. Για να είμαστε ακριβείς σε αυτά. Προφανώς σε μια εκλογική διαδικασία μπορεί να υπάρχει και, και πρέπει να υπάρχει θέση για οργή. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να είμαστε ε, νυφάλοι, για τους λόγους για τους οποίους είμαστε στην πολιτική. Είμαστε στην πολιτική για τον πολίτη. Αυτό είναι η πολιτική. Άμα λοιπόν ενδιαφερόμαστε για το πολίτη και τα προβλήματά του, πρέπει να δείξουμε σύνεση και ηρεμία στο πώ το αντιμετωπίζουμε, στο πώ φέρνουμε λύσει. Εγώ είμαι εδώ, είμαι ανοιχτό σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα ονόματο, να αδιαμεσολάβητα να συνομιλήσουν μαζί μου. Εγώ επιλέγω να ζω τη ζωή μου με προσφορά για τον τόπο μου. Με προσφορά για του ανθρώπου, του συνανθρώπου μου, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μια πιο δίκαιη μεταχείριση, να έχουν μια φωνή. Βεβαίω και είμαι αριστερό. Και όταν, παρήματο χάρη, πήγα στη Μακρόνισο με τον, με τον Άβαρχο Αποστολάκη, να ρωτήθηκα για ποιο λόγο τόσα παιδιά τη ηλικία μου και μικρότερα δεν έχουν δει ποτέ αυτό εδώ πέρα το νησί. Για ποιο λόγο. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τι πληγέ που έχουμε στην ιστορία μα. Το να είσαι αριστερό είναι μια στάση ζωή είναι ένα αξιακό κώδικα. Για μένα είναι και επίση πολιτική. Η πολιτική το ότι στην οικονομία στην οποία ζούμε σήμερα πρέπει να έχουμε πολιτικέ με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Ο Υφυπουργό Αρμόδιος, ο κύριος Θεοχάρη, είπε ας πούμε, σήμερα ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων πρέπει να ανέβει, μιλώντα για του ελεύθερου επαγγελματίε. Κάτι βέβαια που αργότερα είπε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αυτό δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση μπαίνουν τέτοιε σκέψει και σε εσά. Όχι, αλλά ο κύριο Θοχάρη, όσο και προσιτό και φιλικό να έχει υπάρξει προ εμένα, θα έλεγα δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι λάθος. Σε ένα πάνελ στην Αυτιμπορική που είχαμε κάνει μαζί, τον είχα διορθώσει για τον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξη τη Ελλάδα. Εκείνο έλεγε ότι ήταν διπλό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το μέσο όρο, κατά τη διάρκεια τη θητεία του κ. Μησοτάκη. Και εγώ του έλεγα ότι είναι στη μέση τη κατάταξη. Και τελικά είχα δίκιο. Αλλά θα έλεγα στον κύριο Θεοχάρη να. επειδή έχει και μια μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή με τα φορολογικά τη χώρα, θα έλεγα να προσέχει λίγο παραπάνω. Το τι εξαγγέλει και τι λέει. Άρα, αυτή ήταν ε, στο τέλο και η επίμαχη δήλωση και η αναφορά που έκανε εδώ στην ε, ναυτεμπορική ο κ. Κασελάκη. Για του ελεύθερου επαγγελματίε, δεν ξέρω, είδε χθε, έδωσε η ελληνική στατιστική αρχή στοιχεία για την ετήσια αναπάντη των οικοκυριών. Να καταλάβει πώ γίνονται θαύματα σε αυτή τη χώρα. Δεν το συνδέω με τι δηλώσει mm -hmm. ούτε του κυρίου Κασελάκη ούτε του κυρίου Θεοχάρη.